και ορεινός αγώνας και Άλεξης Φερός. Εδώ έχουμε κάνει έναν ακόμα πολύ καλό συνδυασμό με το Άλεξης Φερό γυλαίκο του Τσέχικου Στρατού, το OTV, και με το καταπληκτικό και πολύ αγαπημένο γυλαίκο ορεινού αγώνα της Τσεχίας πάλι. Να δούμε καταρχήν το γυλαίκο μάχης ορεινού αγώνα της Τσεχίας που πολλοί από εσάς έχουν προτιμήσει και όλοι έχουν ενθουσιαστεί. Αυτό είναι το γυλαίκο 2-1 που λέω εγώ, γιατί ξεκινώντας από ένα πολύ δυνατό γυλαίκο, και πολύ δυνατό γυλαίκο εννοούμε ότι συμπεριλαμβάνει μία θήκη για μαχαίρι στο αριστερό στήθος, που μας επιτρέπει να τοποθετήσουμε το μαχαίρι μας προς τα πάνω, όπως είναι ο πιο ενδεδειγμένος πλέον τρόπος. Περιλαμβάνει μία πολύ ωραία θήκη στο κέντρο του στήθους, στο πληκτροειδή, που μπορούμε να τοποθετήσουμε, για παράδειγμα, το τουρνικέ μας ή φακό ή διάφορα άλλα υλικά. Περιλαμβάνει δεξιά άλλη μια θήκη που θα μπορούσε να λειτουργήσει και για φαρμακείο, μάχης, πρώτων βοηθειών κλπ. Δύο καταπληκτικές γεμιστηροθήκες. Οι συγκεκριμένες είναι από κάποιο όπλο τους που μας βολεύει πάρα πολύ, γιατί χωράει μέσα και γεμιστήρα G3. Μας έρχονται και εκδόσεις με πιο κοντή θήκη, που είναι ότι πρέπει για το Mi-4, δεν θυμάμαι ποιο είναι το αντίστοιχο όπλο της Τσεχίας, και μας έρχονται επίσης και θήκες που είναι για κάποιο όπλο της στυλ Καλάσνικοφ. Άρα αμέσως έχουμε χώρο για 4 γεμιστήρες, χώρο για το μαχαίρι μας, για το φαρμακείο μας, για το τουρνικέ μας, το φακό μας ή κάποιο άλλο υλικό. Και στη συνέχεια, κάτω από τη μασχάλη, έχουμε μία θήκη πολύ έξυπνα τοποθετημένη οριζόντια που μπορούμε να βάλουμε πράγματα κατά αυτή την κατεύθυνση και μία χειρομοβιδοθήκη. Επίσης, το ίδιο και από την άλλη μασχάλη, μία οριζόντια θήκη και μία χειρομοβιδοθήκη. Η χειρομοβιδοθήκη, όπως και οι γεμιστηροθήκες, ανοίγουν με το καταπληκτικό ισπανικό ή πορτογαλικό σύστημα, το οποίο είναι ταχείας πραγματικά. Λοιπόν, και αθόρυβο εντελώς, αντίθεση με το βέλκρο. Η πλάτη είναι καθαρή όλη, όπως βλέπετε. Αυτό που βλέπετε τώρα από μέσα είναι το Άλεξίσφαιρο γυλαίκο. Με αυτόν τον τρόπο και δεν μας ενοχλεί όταν φοράμε μπέργκιν, αν και ήδη φορούσαν μάλλον κάποιο σακίδιο, γιατί βλέπω εδώ να εξέχουν τρίενες και εδώ έχουν μιμηθεί αρκετά τους Άγγλους σε αυτό το σύστημα. Το να μιμήσει δεν είναι κακό, το να μην είσαι σε θέση να καταλάβεις τι πρέπει να μιμηθείς από τους άλλους είναι κακό. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτό το πολύ καλό σύστημα και κατά τα άλλα καθαρή τελείως πλάτη. Επίσης στη μέση κάτω χαμηλά έχουν αυτά εδώ, πάλι κάτι έχουν ψιλοκλέψει από την PLC, γιατί έχει κάποιες περώνες τύπου PLC, αλλά δεν ξέρω πώς κρεμούσαν τις πλατφόρμες μυρού τους, προφανώς που χρησιμοποιούσαν για τα πλαϊνά τους. Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι όλο αυτό το σύνολο, αυτό το καταπληκτικό γυλαίκο, είναι περασμένο και ενισχυμένο όλο εσωτερικά, εδώ που βλέπετε τις ραφές, και αν δείτε εδώ πέρα εξέχει λίγο, με ημάντα, πανίσχυρο ημάντα αλεξιπτώτου. Έχουμε λοιπόν ουσιαστικά ένα ήττα, έχουμε εδώ πέρα τους ημάντες αλεξιπτώτου, που έρχονται και κλείνουν κάτω, εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο. Πάρα πολύ εύκολα μπορεί, όταν θελήσει ο Φέρον, να τραβήξει αυτό το τη θήκη εδώ και να απελευθερώσει πολύ γρήγορα τους δύο ημάντες αυτούς εδώ. Αυτοί οι ημάντες έρχονται μπροστά, κάτω από το πόδι. Στην άκρη, όπως θα δείτε, έχουν μια αγκράφα και αυτή η αγκράφα μπαίνει, φυλακώνει στην αντίστοιχη αγκράφα που έχουμε εδώ. Λοιπόν, μόλις μπει μέσα η μία αγκράφα στην άλλη και ασφαλίσει, σφίγγουμε πάρα πολύ. Και με τον ίδιο τρόπο κάνουμε και το άλλο πόδι.
ώστε να έρθει πάλι κάτω από το πόδι, να πιάσει την αντίστοιχη αγκράφα από τη δεξιά μεριά μας. Λοιπόν, και αφού ασφαλίσει η μία αγκράφα μέσα στην άλλη αγκράφα, να σφίξουμε και κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε πλέον ένα ολοκληρωμένο μποντριέ. Το σφίγγουμε και λίγο ακόμα και είμαστε 100%, και μάλιστα έχουμε ένα μποντριέ ολόσωμο, γιατί ενώνουμε και αυτά εδώ και ουσιαστικά για την καταρρίχησή μας είμαστε ασφαλισμένοι 100%. Όλο αυτό όταν δέσει και με το καταπληκτικό γυλαίκο, το αντιβαλιστικό, το OTV που έχουμε εσωτερικά, μας παρέχει και αντιβαλιστική προστασία ασφάλεια. Το OTV γυλαίκο, όπως είπαμε, είναι ένα γυλαίκο που δεν έχει χώρο για θήκες, αλλά δεν το χρειάζεται κιόλας, γιατί με αυτόν τον τρόπο το ασφαλίσαμε και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ξεφορτωνόμαστε το φόρτο, θήκες κλπ, αλλά να έχουμε την αντιβαλιστική μας προστασία. Αυτά λοιπόν και στο Πανιδίν. Καλό σας πολύ.